Μεγάλη η συμμετοχή των κατοίκων της πρωτεύουσας στον 31ο γύρο της Αθήνας. Ο αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές 10 και 5 χιλιόμετρων και 2 χιλιόμετρων για παιδιά και αμαία. Η Κατερίνα Γράβου βρίσκεται στο Καλλιμάρμαρο που έχει τερματίσει, η Κατερίνα, το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων. Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Λίγο πριν αρχίσουμε να τρέχουμε για την αξιολόγηση, οι Αθηναίοι πήραν τους δρόμους και άρχισαν να τρέχουν για καλό σκόπο, για να προωθήσουν την ιδέα του αθλητισμού. Η εκκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 10 το πρωί από τον Δήμαρχο Αθηναίων, έδωσε το ένασμα, το χαρακτηριστικό σήμα, διαδρομές των 10, 5 και 2 χιλιόμετρων. Άνθρωποι όλες τις ηλικίες, περισσότερες από 10.000 οι συμμετοχές. Αυτό που μας είπαν όλοι είναι ότι τρέξανε χωρίς χρονόμετρο, χωρίς άγχος, με μόνο σκοπό να περάσουν καλά με την παρέα τους και να προωθήσουν την ιδέα του αθλητισμού. Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία μέχρι την Νία. Μέχρι την Νία, λοιπόν, θα είναι δωρεάν η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους συμμετέχοντες στο 31ο γύρο της Αθήνας. Ενώ βεβαίως σταδιακά δίνονται στην κυκλοφορία και οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας που παρέμειναν κλειστοί από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα. Αλεξάνδρα. Μάλιστα.